θάλασσα. We'll be right back.
Γάλλο πρόεδρε να χαιρετά τους επικεφαλείς των τριών όπλων του στρατού ναυτικού αεροπορίας εκεί στο μνημείο του Άγνου Στρατιώτη. Είδα λοιπόν ωραίες εικόνες από το κέντρο της Αθήνας. Από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Εκεί λοιπόν που κατέθεσε Στεφάνη πριν από λίγο, όπως είδαμε, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Χαιρετούν ο κύριος Χαρίτσης και ο Γάλλος πρόεδρος, στελέχη και των δύο αντιπροσωπιών, και της ελληνικής και της γαλλικής. Βλέπουμε στελέχη της γαλλικής πρεσβείας. Να πάμε και στο Λαύρο Παναγιώτου που έχει καλύτερη εικόνα εκεί και βλέπει και τα πρόσωπα. Λαύρο. Μας ακούει ο Λάμπρος Παναγιώτου, είναι εκεί. Ναι. Λοιπόν, θα μας ακούσει σε λίγο. Ο Λάμπρος, εμείς βλέπουμε τις εικόνες λοιπόν. Σε λίγα λεπτά. Από εκεί λοιπόν θα μεταβεί. Λοιπόν, φέρει... έχουμε το Λάμπρο. Ναι, για ακούτε. Να μεταβεί και στο... Λοιπόν. Στο προεδρικό μας. Έλα Λάμπρο. Τώρα αποχωρεί ο Γάλλος Πρόεδρος. Ναι. Μαζί με τη σύζυγό του. Έχει κοντοσταθεί ένα βήμα. Συζητάει, πάνε μαζί. Το βλέπετε, δεν ξέρω αν θα κάνω δηλώσεις. Δεν θα κάνω τελικά δηλώσεις. Χαμογελά. Μας χαμογελά, ξέρω ότι είμαστε έρθω, όχι. Και βάζω το αυτοκίνητο και πάνε για το πρόεδρο. Ήταν πολύ φιλικός. Μάλιστα αυτή τη στιγμή συνομιλεί με έναν του λιμενικού σώματος. Καλώς πρόεδρος, πρόγραμμα. Θα μάθουμε και ακριβώς είπαν. Για τις δηλώσεις φαντάζομαι. Ακριβώς το που σας έλεγα, ότι τον περίμεναν οι κάτι δημοσιογράφοι θα πρέπει να κάνει δηλώσεις, αλλά τι κάνει εδώ ή στο προεδρικό μέγαρο. Η σύζυγός την είδη μέσα στο αυτοκίνητο, ο πρόεδρος μας χαμογελά, μπαίνει στο αυτοκίνητό του, φεύγουν λοιπόν από άρα εδώ. Λοιπόν δεν θα κάνει δηλώσεις εκεί ο Γάλλος πρόεδρος. Του χαιρέτησε έναν-έναν. Ναι. Μάλιστα εδώ και με στη συνέχεια ο κύριος Χαρίτσης χαιρέτησε την κυρία Μακρόν. Οι άνθρωποι του Προέδρου είναι έτοιμοι και αυτή τη στιγμή φεύγουν από το Σύνταγμα. Τελείωσε λοιπόν η τελετή εδώ. Είχαμε τα δύο αγγίματα, μουσικές, εθνικούς ύμνους, τιμή στο μνημείο του Άγνου Στρατιώτη και τώρα αυτή τη στιγμή πάνε για το Προεδρικό Μέγαρο.